Ειδικό καθεστώ συμβολέων μεταξύ των παραγωγών αγροτικών προϊόντων και των αλυσίδων Λιανική πώληση, δημιουργία Ευρωπαϊκού Πρατηρίου Τιμών και Διαδικασίε Ιχνηλασιμότητα για όλα τα τρόφιμα από το χωράφι στο ράφι, εισηγείται με υπόμνημά τη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη Κατερίνα Μπατζελή. Με την παρέμβασή τη στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργία και Αλληλεία τη Βρυξέλλε, η κυρία Μπατζελή ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη τη ελληνική γεωργία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ η δημοσιονομική στενότητα την οποία αντιμετωπίζει η χώρα δεν αφήνει περιθώρια για ίσονο σημασία εθνικέ ενισχύσει. Μετά την ανακοίνωση τιμών από την Κίκνος και τις πρώτες εκτιμήσεις για μείωση τιμών παραγωγού βιομηχανικής ντομάτας, αλλά και για μειωμένη απορρόφηση του προϊόντος κατά 10%, τιμές παραγωγού ανακοινώνει και η Ελαΐς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της βιομηχανίας, οι τιμές είναι μειωμένε σε ποσοστό που ξεκινά από 1,92% για τις πιο μεγάλες και σπάνιες κατηγορίες, ενώ φτάνει μέχρι και το 15,53% για τις πιο μικρές κατηγορίες, στις οποίες κινείται το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών. Πρόταση για σύσταση Εξεταστική Επιτροπή τη Βουλή για τη διερεύνηση τη υπόθεση των τροποποιημένων δημοσιονομικών στοιχείων κατά την περίοδο 2004-2009 κατέθεσε τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ προ τον πρόεδρο τη Βουλή των Ελλήνων, Φίλιππο Πετσάλνικο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικού Γιώργου Παπακοσταντίνου, ορίστηκαν οι κανονισμοί λειτουργία των αποσταγματοποιείων και διάθεση των προϊόντων του. Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα τη κυβέρνηση στι 22 Φεβρουαρίου και αφορά μεταξύ άλλων του όρου άδεια άσκηση επαγγέλματο, το πλαίσιο για την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, τι πρώτε ύλε, την παραγωγή, διακίνηση και διάθεση του παραγόμενου προϊόντο στήριξη του κλάδου του και καλύτερη τιμέ ζητούν οι καπνοπαραγωγοί Δυτική Μακεδονία, οι οποίοι απέστειλαν σχετικό υπόμνημα προ το Γενικό Γραμματέα Περιφέρεια Δυτική Μακεδονία Γεώργιο Κύρκο και το κοινοποίησαν μεταξύ άλλων και στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, στα Πολιτικά Κόμματα και τον Νομάρχη Κοζάνη. Οι καπνοπαραγωγοί ανέφεραν ότι σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του, θα προχωρήσουν σε ισχυρέ και δυναμικέ κινητοποιήσει.